αγροτεμάχιο, κάθε αυλή. Από το πρώτο τετραγωνικό και μετά έρχεστε εδώ και μας μιλάτε για ανάπτυξη. Και ότι δήθεν η αντιπολίτευση είναι αυτή που υπονομεύει τις επενδύσεις. Μας ρωτάτε διαρκώς πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν θα τα βρούμε στις στάνες και στα μελοχόραφα τα λεφτά. Στους έχοντες και κατέχοντες θα βρούμε τα λεφτά. Γι' αυτό θέλουμε να γίνει περιουσιολόγιο, το οποίο εσείς ποτέ, ενώ εξαγγείλατε, δεν υλοποιήσατε. Θέλουμε κίνητρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Επομένως, η φορολόγηση των αγροτεμαχίων σε μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη για τα αγροτικά νοικοκυριά πλήττει την αγροτική παραγωγή. Καταδικάζει τον κόσμο της υπαίθρου και της αγροτικής παραγωγής σε ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως, γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Τα κάνετε, λέτε, για να μας σώσετε. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Ο στόχος σας ήταν, υποτίθεται, να σώσετε το ευρώ, αλλά το καταδιώκετε το ευρώ από τη χώρα, από τις τσέπες, από τις καταθέσεις. Θέλετε να κρατήσετε την Ελλάδα στο ευρώ, αλλά διώχνετε το ευρώ από την Ελλάδα. Και όλα αυτά τα κάνετε για να μας σώσετε, αλλά τα κάνετε δύο μέρες μετά, αφότου δημοσιοποιήθηκε το προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο της Τρόικας. Μια εβδομάδα πριν ήμουνα στο Στρασβούργο για να συναντήσω τους δύο συνεισηγητές, τον έναν από το Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα και τον άλλον από το Χριστιανικό Κόμμα, το Λαϊκό, της δεξιάς. Και πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από τις τοποθετήσεις τους. Καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αυτοί. Και δύο μέρες πριν βγήκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο που είναι καταπέλτης. Το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει ότι το πρόγραμμα που εσείς εφαρμόζετε σαν να είναι το Ευαγγέλιο απέτυχε. Ότι η Τρόικα δεν έχει νομιμοποίηση, λένε. Ότι είναι εκτός του ευρωπαϊκού θεσμικού κεκτημένου, λένε. Ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Eurogroup, λένε. Ότι ήθελε να σώσει από τη χρεοκοπία, αλλά ακόμα δεν έχει σώσει από τον κίνδυνο διάλυσης του ευρώ, λένε. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εδώ, αντί αυτά να τα κάνετε σημαία και να πάτε απέναντι στην Τρόικα και να πείτε ως εδώ, συνεχίζετε την υλοποίηση του εγκληματικού σχεδίου εσωτερικής υποτίμησης. Και μάλιστα με την πιο σκληρή μορφή, που αφορά την ιδιωτική περιουσία. Αντί να κάνετε σημαία αυτή την έκθεση και να πείτε δεν προχωράμε άλλο, συνομωτείτε με τον κύριο Τόμψεν, με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, για να κοροϊδέψετε τον λαό και να περάσετε το δικό τους, καμουφλαρισμένο βέβαια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, εμείς σήμερα κάνουμε έκκληση. Έκκληση στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Να μην ανοίξει η κερκόπορτα των πληστηριασμών. Να σταματήσει αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ της φτωχοποίησης, της κλοπής, της ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας. Αλλά να σταματήσει και αυτό το κρυφτούλι που παίζεται. Διαφωνώ, αλλά ψηφίζω. Είναι συνταγματικό, αλλά ψηφίζω. Ψηφίζω με βαριά καρδιά. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτός ο φαύλος κύκλος και έχουμε όλη ευθύνη. Μια εβδομάδα πριν συνάντησα στο Στρασβούργο τον κύριο Όλι Ρεν. Του εξήγησα ότι αν επιμείνουν να ανοίξουν την κερκόπορτα στην καταστροφή, στην τρέλα σε αυτή τη χώρα, τότε το καλό κουράγιο που ο ίδιος ευχήθηκε στους εκπροσώπους του ελληνικού λαού στην αίθουσα της Γερουσίας πριν από τρία χρόνια, πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα που θα το αντιστρέψει στον ίδιο και στην Τρόικα ο ελληνικός λαός. Σήμερα θέλω να απευθυνθώ με ειλικρίνεια στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Σε λίγες μέρες, εσείς βουλευτές της περιφέρειας, θα βρεθείτε στις ιδιαίτερες πατρίδες σας. Θα βρεθείτε δίπλα στον αγροτικό κόσμο που ξεκληρίζεται. Οι βουλευτές των αστικών κέντρων θα βρεθείτε δίπλα στους ανθρώπους που με τρόμο και ανησυχία θα περιμένουν να δουν τι τους ξημερώνει
με τα σπίτια και το βιό τους. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να το σκεφτείτε και μια δεύτερη φορά. Να μην γίνετε συνένοχοι κι εσείς στο έγκλημα. Αλλιώς το καλό κουράγιο θα σας χρειαστεί.